Όλοι είναι στενοχωρημένοι για, τη... για αυτό που μάθανε για την κοπέλα. Νομίζω ότι δεν το περιμένανε ιδιαίτερα πολύ. Σαν σήμερα, 12 Ιουλίου, η άτυχη Καρολάιν θα γινόταν 21 ετών. Αλλά το νήμα τη ζωή τη κόπηκε άδικα από τα χέρια του ίδιου τη, του συζύγου. Ο κόσμο δεν την ξεχνά, δεν πρέπει να την ξεχάσει. Επισκέπτεται μάλιστα το μνήμα τη στα κημητήρια τη Αλονίσου, αφήνοντα ένα κερί στη μνήμη τη. Ήταν 11 Μαου του 2021, όταν όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε συγκλονισμένη τον αποτρόπιο θάνατο τη Καρολάιν στα γλυκά νερά Αττικής. Ένα θάνατος που όπω αποδείχθηκε δεν ήταν φωνική ληστεία όπω αρχικά παρουσίασε ο σύζυγός τη, αλλά επρόκειτο για στιγερό έγκλημα από τον ίδιο δράστη τη δολοφονία Μπάμπε Αναγνωστόπουλο. Η άτυχη Κάρο Λάιν γεννήθηκε στι 12 Ιουλίου του 2001 σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα, αλλά ήταν Βρετανή πολίτη. Στην Αλόνισο πήγε για πρώτη φορά ως νεογέννητο, ενώ μετακόμισε στο νησί μόνιμα με του γονείς τη, τη και τον Ντέιβιτ Κράουτ, τον Μάιο του 2003. Σε παλαιότερη συνέντευξή του σε Βρετανική εφημερίδα, ο 79χρονο πατέρα τη Ντέιβιτ Κράουτ είχε μιλήσει με περηφάνεια για την κόρη του, που όπω είπε, χάθηκε με τόσο σκληρό τρόπο στην αρχή μια θαυμάσια ζωή. Ο πατέρα είχε περιγράψει την κόρη του ω ένα δραστήριο και χαρισματικό πλάσμα. Σήμερα, 3η 12 Ιουλίου, η Κάρολαϊν θα γιόρταζε τα 21η γενέθλιά τη. Ο κόσμο δεν την ξεχνάει. Επισκέπτεται το μνήμα τη στα τη Αλονίστου σε καθημερινό επίπεδο, στο παλιό χωριό, που βρίσκονται δίπλα στην εκκλησία τη Κίμη τη Θεοτόκου και αφήνει ένα κερί στη μνήμη τη.